προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας από την Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν? Συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στις εκδηλώσεις του Άρδα. Άλλαξε όψη ο περιβάλλον χώρος στα δημοτικά γήπεδα τένις Ορεστιάδας. Παράλληλα αυξάνεται το ενδιαφέρον για το άθλημα στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας για εργοδότες που επιθυμούν να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα διοργανώνει η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης 2 του Επιμελητηρίου Εύρου. Σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, καθορίζεται το πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας. Έτσι, η ΕΕΒΟ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύρου, διοργανώνει προγράμματα για τεχνικούς ασφαλείας. Η Ένωση Επαγγελματιών, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύρου, ξεκινάει ένα καινούριο κύκλο σεμιναρίων για τεχνικούς ασφαλείας. Όπως γνωρίζουμε, η τεχνική ασφαλείας είναι υποχρεωτικά να είμαστε εκπαιδευμένοι ή κάποιο από το προσωπικό μας ή εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι εργοδότες. Οπότε ξεκινήσαμε νέο κύκλο, οι αιτήσεις ήδη έχουν αρχίσει. Μέχρι τις 24 Αυγούστου θα δέχεται στα γραφεία της η Ένωση Επαγγελματιών για τα μέλη της για εκπαίδευση στους τεχνικούς ασφαλείας. Οι κατηγορίες προγραμμάτων που μπορούν να παρακολουθήσουν ενδιαφερόμενοι είναι δύο. Είναι δύο κύκλοι, βασικά δύο κύκλοι, αφορούν δύο κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας κάθε επιχείρησης. Έχουμε την Β και τη Γ κατηγορία. Η Γ κατηγορία είναι η χαμηλότερη επικινδυνότητα, δηλαδή αφορά καταστήματα που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών ή εμπόριο και είναι και λιγότερες οι ώρες εκπαίδευσης επαιτούμενες. Είναι στις 10 ώρες. Ενώ για μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας είναι η Β κατηγορία, μεταποίηση κλπ. Αυτές είναι οι περισσότερες ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις θα δοθεί τίτλος φυσικά πιστοποίησης, ώστε να είναι καλυμμένοι οι συνάδελφοι όσον αφορά τους τεχνικούς ασφαλείας. Και όπως είπαμε, μέχρι τις 24 του μηνός Παρασκευή, καλούνται όλα τα μέλη μας, όσοι ενδιαφέρονται και δεν έχουν προμηθευτεί, δεν έχουν δηλαδή την πιστοποίηση, να εγγραφούν, γιατί θα ξεκινήσουν τα τμήματα. Τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σε κάθε επιχείρηση. Είναι υποχρεωτικό και μάλιστα είναι αντικείμενο και σε περίπτωση ελέγχου. Όπως δηλαδή ελέγχονται για το προσωπικό, ζητούν και τεχνικούς ασφαλείας. Είναι υποχρεωτικό. Και δεν είναι τώρα υποχρεωτικό, είναι πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολύ καιρό υποχρεωτικό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει, καλά θα είναι να φροντίσει να εγγραφεί στα τμήματα και να το προμηθευτεί. Οι συνάδελφοί μας, όσον αφορά τουλάχιστον τα δικά μας τα μέλη, όλες οι κατηγορίες εμπίπτουν στην υποχρέωση του να έχουν πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας. Ο καιρός τελικά δεν χάλασε το χατήρι στους επισκέπτες του Άρδα και την ώρα των συναυλιών όλα πήγαν καλά. Η Μελίνα Ασλανίδου αποζημίωσε τους χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι την απόλαυσαν σε γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Η βροχή που έπεφτε ακόμη και λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η συναυλία ήταν ικανή για να σταματήσει τους χιλιάδες επισκέπτες του Άρδα, οι οποίοι θέλησαν να ακούσουν τη Μελίνα Ασλανίδου. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, παρά τις άσχημες γενικές συνθήκες γενικότερα, η μουσική είναι αυτή που θα μας ενώσει και που θα μας σώσει, πιστεύω, γιατί αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι κάπως να κρατηθούμε και να είμαστε γεροί και δυνατοί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στον Άρδα μετά από αρκετά χρόνια. Έχω να έρθω πολλά χρόνια και χαίρομαι που είμαι εδώ, πραγματικά. Χαίρομαι. Η Μελίνα Ασλανίδου με μια μοναδική εμφάνιση ερμήνευσε παλιά και νέα τραγούδια παρασύροντας τους θεατές σε μοναδικά μουσικά μονοπάτια. Αγαπάω πάρα πολύ και την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο γενικότερα. Και όπως λέει ένας πολύ καλός μου φίλος, είναι ο μόνος αρσενικός νομός σε όλη την Ελλάδα. Και όρθιος, πάντα. Τι να περιμένουμε καινούργιο από εσάς? Καινούργιο έχει κυκλοφορήσει τώρα πριν
λίγο καιρό μια καινούργια δισκογραφική δουλειά με διασκευές σε τραγούδια του λατρεμένου, αγαπημένου Μίμη Πλέσα. Οπότε αυτό είναι το κάτι καινούριο. Τώρα τα υπόλοιπα εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Ξέρετε, είμαστε ανήσυχα πνεύματα, ψαχνόμαστε. Κάτι ετοιμάζουμε πολύ ωραίο. Δεν σας λέω, γιατί ούτε οι συνεργάτες μου το ξέρουν. Αυτά τα κάνω εγώ κρυφά, από όλους. Η 24η συνάντηση νέων ολοκληρώνεται απόψε με τη συναυλία της Άλκης Πρωτοψάλτη και του Δημήτρη Μπάση. Ξεκίνησε χθες η υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε για την υποβολή της αίτησης ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο από 690.000 νοικοκυριά με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος εφόσον υποχρεούνται. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν. Υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο στο παρελθόν για να αξιολογηθεί πάλι η υπαγωγή τους με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει περάσει ένας μήνας, όπως προβλέπει ο νόμος, από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα, μετά και την παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές. Ως ετήσιο συνολικό εισόδημα θεωρείται το φορολογητέο, το αυτοτελώς ή ειδικός φορολογούμενο ή το απαλλασσόμενο φόρου ή το τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού, για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις διατάξεις ή η παραταθήσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής. Δηλαδή, εκτός από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχου, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι φορολογικές δηλώσεις όλων των μελών του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων μελών, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών. Όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για το έτος 2017, απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση και για την επόμενη χρονιά, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018. Εφόσον από τη διαδικασία προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία, τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμιά κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση, τότε το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο πάβει να ισχύει από την επόμενη ημέρα λήξης της προθεσμίας. Από τη στιγμή που η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017 έληξε 30 Εβδόμου 2018, θα πρέπει μέχρι 31 Οκτώβου 2018 να έχετε υποβάλει εκ νέου αίτηση. Αν δεν το κάνετε, τότε αυτόματα απεντάσσεστε από το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο από 1 Ιανουαρίου 2018, ακόμη και αν πληρώνετε. Αναβαθμίστηκαν τα δημοτικά γήπεδα τέννισης Ορεστιάδας με την τοποθέτηση καθισμάτων στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, ώστε οι θεατές, η συνοδεία αλλά και οι αθλητές να εξυπηρετούνται καλύτερα σε άρτια εξοπλισμένα γήπεδα. Η τοποθέτηση των καθισμάτων έγινε από το Δήμο Ορεστιάδας, ο οποίος στηρίζει κάθε αθλητική δραστηριότητα ομάδων, ομίλων και συλλόγων. Άλλαξε ο περιβάλλον χώρο στα δημοτικά γήπεδα τέννις στην Ορεστιάδα, που βρίσκονται κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν 210 καθίσματα κερκίδες, με αποτέλεσμα η παραμονή των θεατών στο γήπεδο να γίνεται πιο ευχάριστη και πιο άνετη. Πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση των κερκίδων 210 θέσεων στα δημοτικά γήπεδα αντισφαίρησης του Δήμου Ορεστιάδας. Μετά από αίτημα του ομίλου αντισφαίρησης Ορεστιάδας προς το Δήμο, κινήθηκε άμεσα η διαδικασία για την αγορά νέων κερκίδων και τοποθέτηση αυτών στα δημοτικά γήπεδα αντισφαίρησης. Αναβαθμίστηκε ο εξωτερικός χώρος των γηπέδων και σκοπός μας είναι να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στα γήπεδα αντισφαίρησης και στην πόλη, όχι μόνο ανθρώπων που ζουν στην πόλη, αλλά και από ανθρώπους από άλλες περιοχές.
Αυτό το έχουμε πετύχει τον τελευταίο καιρό με τα δύο τουρνά που έχουν διεξαχθεί στην πόλη μας. Ήρθε αρκετός κόσμος, περίπου 300 άνθρωποι, εκ των οποίων ήταν 180 αθλητές, με τους συνοδούς τους, προπονητές τους, συγγενείς. Με όλες αυτές τις δράσεις του Ομίλου Αντισφαίρειας Ορεστιάδας, πιστεύουμε ότι έχουμε τονώσει την τοπική οικονομία και βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι να στηρίξουμε την περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Ορεστιάδας που ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά μας και μας βοηθάει, μας στηρίζει σε όποια δράση και αν κάνουμε. Και προσπαθούμε πάντα να διοργανώνουμε και να ετοιμάζουμε πράγματα τα οποία είναι ωραία στημένα, οργανωμένα και πάντα πληρούν προδιαγραφές, να μην υπάρχουν παράπονα και αρνητικές κριτικές. Κάθε θετική παρέμβαση στα γήπεδα αντισφαίρεσης και στη λειτουργία τους συμβάλλει ώστε να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός αυτών που ασχολούνται με το τένις. Ο σύλλογός μας έχει δημιουργηθεί το 2016, εδώ και 2 χρόνια. Ξεκινήσαμε με 30 παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε 128 αθλητές. Ο σύλλογος έχει 385 μέλη. Οι 128 αθλητές που σας ανέφερα πριν είναι όλοι με δελτία και κατεβαίνουν σε αγώνες ομοσπονδίας. Και εκτός αυτού προσελκύει οι εγκαταστάσεις, γιατί είναι σε πολύ καλό επίπεδο, προσελκύουν κόσμο από Τουρκία και από Βουλγαρία. Παλιότερα, πριν δημιουργηθεί ο σύλλογός μας, υπήρχαν άνθρωποι από την πόλη οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό, Βουλγαρία και Τουρκία, για να παίξουν τένις. Αυτή τη στιγμή έχουμε το αντίθετο και έρχεται κόσμο στην πόλη γιατί βλέπει μια σοβαρή κατάσταση. Ταιριάζει το τένις στον Έλληνα? Το τένις είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να ασχοληθεί κάποιος από 4 ετών μέχρι 100 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υπάρχουν 2 αθλητές που είναι στην παγκόσμια κατάταξη νούμερο 30 στους άνδρες και νούμερο 40 στις γυναίκες. Και υπάρχουν και άλλες αθλήτριες και αθλητές Έλληνες που ακολουθούν. Κοντά σε αυτούς και βλέποντας τα νέα παιδιά αυτές τις διακρίσεις, ασχολούνται περισσότερο. Έχει μπει πλέον το τένις στα σπίτια μέσω της τηλεόρασης. Παλιότερα δεν βλέπαμε τίποτα από τα μέσα ενημέρωσης για το τένις, δεν γνώριζε κανείς. Και βλέπουμε ανθρώπους πίσω από το χώρο, όχι μόνο τενιστικά, δηλαδή και προπονητές, παράγοντες, όλοι αυτοί να ασχολούνται πιο επαγγελματικά πλέον. Η μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να προκαλέσει απλά προβλήματα δυσφορίας στους περισσότερους ανθρώπους, αλλά και περισσότερο σοβαρά σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι καρδιοπαθείς. Για την προστασία τους οι καρδιολόγοι συνιστούν μέτρα προφύλαξης από την υπερβολική ζέστη. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν την υγεία των καρδιοπαθών αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα προφύλαξης, όπως τονίζει ο καρδιολόγος Αποστόλης Αλεξούδης. Η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν τους καρδιοπαθείς ασθενείς και αυτούς που έχουν μια απλή υπέρταση ή κάποιες αριθμίες, αλλά και πολύ παραπάνω αυτούς που έχουν χειρουργηθεί με bypass, έχουν στεφανέα νόση, έχουν κάνει μπαλουνάκι ή έχουν χειρουργηθεί με αντικατάσταση βαλβίδων. Συγκεκριμένα, τους ασθενείς τους επηρεάζει ζέστη γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η ζέστη προκαλεί αύξηση στους καρδιακούς παλμούς, κάνει ταχυκαρδίες, οπότε αυξάνεται το έργο της καρδιάς. Επίσης, η ζέστη πολλές φορές, επειδή προκαλεί οι ασθενείς που κατά τη διάρκεια τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν περισσότερη εφίδρωση, χάνουν υγρά δηλαδή με τον υδρότα, έχουν την τάση η αρτηριακή πίεση να είναι πιο χαμηλή. Για τον λόγο αυτό, τους καλοκαιρινούς μήνες, καλό είναι οι ασθενείς που παίρνουν αντιπερτασικά να συνεννοούνται με τους θεράπονες γιατρούς και σε κάποιες περιπτώσεις να μειώνεται η δόση του φαρμάκου για να αποφευχθούν τα επεισόδια τα υποτασικά.
Τα υποταξικά επεισόδια είναι πολύ συνηθισμένα το καλοκαίρι και εκδηλώνονται με ζάλι, αστάθεια όταν ένας ασθενής είναι όρθιος πολύ ώρα. Οι καρδιοπαθείς καλό θα ήταν να μην κάνουν βαριές σωματικές εργασίες στην Ήπεθρο τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, να καταναλώνουν άφθονα υγρά, τσάι, χυμούς και να αποφεύγουν το αλκοόλ. Για αυτό το λόγο πρέπει οι καρδιοπαθείς ασθενείς, κυρίως με στεφανία νόσο, να αποφεύγουν τις εργασίες και την παραμονή στην Ήπεθρο τις ώρες που έχει πολύ ζέστη, δηλαδή μετά τις 11 μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα. Πρέπει να λαμβάνουν υγρά, να ενυδατώνονται και να πίνουν όχι μόνο νερό, γιατί το νερό δεν περιέχει ηλεκτρολίτες. Πρέπει να ενυδατώνονται με τσάι και χυμούς. Καλό είναι να αποφεύγονται οι καφέδες, γιατί οι καφέδες αυξάνουν και αυτή τη διούρηση λόγω της καφέινης. Επίσης, θα πρέπει να οι ασθενείς που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και παίρνουν διουρητικά, το γνωστό μας Lasix, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα πρέπει να τροποποιείται η δόση του διουρητικού για να μην υπάρχει κίνδυνος αφυδάτωσης. Ο καρδιολόγος Απόστολος Αλεξούντης συμβουλεύει όσους πάσχουν από την καρδιά να ακολουθούν κάποια μέτρα προφύλαξης σε συνεννόηση πρώτα με τον θεράποντα γιατρό τους. Τις ημέρες λοιπόν με υψηλές θερμοκρασίες, οι καρδιοπαθείς είναι ο πιο ευαίσθητος πληθυσμός. Αν θυμάστε, πριν περίπου 20 χρόνια στην Αθήνα είχαμε με ένα μεγάλο καύσωνα πάνω από 1.000 νεκρούς το καλοκαίρι. Οι περισσότεροι ήταν ασθενείς με στεφανία νόσο, ηλικιωμένοι ή ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να μην βγαίνουν καθόλου στο χώρο, εξωτερικούς χώρους, να μένουν σε κλιματιζόμενους χώρους, να κάνουν λουτρά με δροσερό νερό, να αποφεύγουν τα υνοπνευματώδη ποτά, την πολύ αλκοόλη, γιατί και αυτή μπορεί να προκαλέσει πτώση πίεσης, να ενυδατώνται, να πίνουν υγρά, όχι μόνο νερό όπως είπαμε, αλλά και υγρά που έχουν ηλεκτρολίτες, όπως είναι η χυμή, το τσάι και αναψυκτικά. Όσους δημότες βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και θέλουν να πάρουν τρόφιμα και είδη ρουχισμού από το κοινωνικό παντοπολείο, καλεί ο Δήμος Ορεστιάδας να το κάνουν αφού υποβάλλουν προηγουμένως τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε προκαθορισμένα σημεία του Δήμου. Οι δημότες που βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας και επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και είδη ρουχισμού από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ορεστιάδας μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2018. Κατάθεση αιτήσεων γίνεται στα εξής σημεία. Στο γραφείο του Κοινωνικού Παντοπολείου, τηλέφωνο 2552026542, Εθνομαρτύρων 98. Στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στο Δημαρχείο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 911, στο τηλέφωνο 2552350017. Στο Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρωμά 40 Εκκλησιών 75, τηλέφωνο 2552081375. Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι αστυνομική ταυτότητα, φωτοτυπία ή άδεια παραμονής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, εκαθαριστικό ε1, ε2, ε9 και ΕΤΑΚ έμφυα αντίγραφο. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΕΔ, πιστοποίηση αναπηρίας απόφαση ΚΕΠΑ και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας πρώτης σελίδας απόκομα σύνταξης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις. Καλό σας βράδυ.